Ανάσα έδωσε η απόφαση του Οικονομικού Επιτελείου σε εκατοντάδες χιλιάδες οδηγούς να παραταθεί η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία έως τις 28 Φεβρουαρίου, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που διαμόρφωσε η πανδημία, αλλά και η ακρίβεια. Ωστόσο, η 28η Φεβρουαρίου είναι και η τελική ημερομηνία πληρωμής, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι δεν θα υπάρξει νέα παράταση και η μη έγκυρη πληρωμή των τελών επισύρει πρόστιμο, το οποίο ισούται με το 100% των τελών που αναλογούν στο όχημα, όπως υπενθυμίζει και ο πρώην πρόεδρος των ασφαλιστικών πρακτόρων Θεσσαλίας. Για τα τέλη κυκλοφορίας έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Μέχρι και τότε μπορούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας, αλλά μπορούν να κάνουν και την ακινησία του αυτοκινήτου ηλεκτρονικά. Για τα τέλη κυκλοφορίας, όσοι δεν έχουν πληρώσει την τελευταία πενταετία, θα τους έρθει πρόστιμο, δηλαδή αν κάποιος πλήρωνε 250 ευρώ τέλη κυκλοφορίας, θα γίνουν 500 ευρώ, είναι το διπλάσιο. Δηλαδή σε 5 χρόνια θα πληρώσει κάποιος τα 2.500 ευρώ, γιατί ήδη έχει γίνει ο έλεγχος για τα τέλη κυκλοφορίας, για τα ανασφάλιστα οχήματα και για το κταίο. Μάλλον το Σαββατοκύριακο αυτό θα γίνει ο τελικός έλεγχος και θα έρθουν τα πρόστιμα για τα τέλη κυκλοφορίας, για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα και για το κταίο. Εάν ένας ιδιοκτήτης οχήματος δεν μπορεί επίσης να καταβάλει τέλη κυκλοφορίας, έχει τη δυνατότητα να το θέσει σε ακινησία. Όσοι έχουν καταθέσει και έχουν κάνει ακινησία δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν τα αυτοκίνητα, εκτός αν πηγαίνουν να άρουν την ακινησία. Αν κινήσουν τα αυτοκίνητα τώρα ενώ έχουν κάνει την ακινησία, θα έχει 10.000 πρόστιμο την πρώτη φορά και μετά ανεβαίνουν τα πρόστιμα στις 20-30.000 και ανάλογα, και πάει, είναι και ποινικό αδίκημα και πηγαίνουν και στο δικαστήριο.